μη προσπέσεις επί κάλος γυναικός και γυναίκα μη επιποθήσεις. Δηλαδή, μη παρασυρθείς από την ομορφιά της γυναίκας και καμιά γυναίκα μην επιθυμήσεις με αμαρτωλό πόθο. Πώς ένας άνδρας μπορεί να παρασυρθεί και να μην προσέξει αυτά τα βαριά, θα λέγαμε, ελαττώματα μιας γυναικός? Σας έλεγα και την περασμένη φορά, θα το επαναλάβω και πιο κάτω θα το επαναλάβω, τον καιρό, αγαπητέ μου, που παντρευόσουν, δεν έβλεπες τη γυναίκα παίρνεις? Δεν έγινε την ώρα εκείνη, δεν έγινε μετά το γάμο, ήταν. Αλλά και αντίστροφα, τον καιρό, κυρά μου, που παντρευόσουν, δεν έβλεπες τι άνδρα παίρνεις? Ότι είναι δίστροπος, δύσκολος, τούτο, κίνο, κίνο, κίνο. Δεν το έβλεπες αυτό? Μη μου πείτε, θα το επαναλάβω, ότι μα έγινε. Όχι, ήταν. Μπορεί παρασυρόμενος ο σύζυγος να παρουσιάσει κάποια κουσούρια αργότερα, αλλά κάποια πραγματάκια σαν σημάδια ήτανε ορατά. Όπως και στον άνδρα λέγω για τη γυναίκα, κάποια πραγματάκια ήταν ορατά. Φερυπινιζήλια, πόπο, αυτό το σαράκι του γάμου, λέει ένας ξένος, ο Ρενέμπιο, για τον οποίο θα κάνω λόγο ίσως την ερχομένη φορά, αν δεν προλάβουμε σήμερα, ότι το σαράκι, λέγει, της ζήλιας, ή μάλλον η ζήλια είναι το σαράκι του γάμου, όπως ένα σκουλίκι τρώει ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο υποψήφιος άνδρας, η υποψηφία γυναίκα σου, ότι έχει ζήλια, και ότι η ζήλια θα δυναμώσει και θα δυναμώσει και θα κάνει τη ζωή αβίωτη? Δεν γεννήθηκε εκ των υστέρων η ζήλια, υπήρχε πάντοτε. Ωστόσο, να προχωρήσουμε στο θέμα. Τι είναι εκείνο το οποίο εδώ μπορεί να παρασύρει έναν άνδρα, να πάρει μία γυναίκα η οποία βέβαια δεν είναι σωστή, έχει ελαττώματα? Είναι η ομορφιά της γυναικός. Σου λέει είναι πολύ ωραία. Καλά, όλα τα άλλα τα παραβλέπεις? Ξέρετε, αυτά που ακούτε τώρα εσείς, μπορεί να είσαστε μεγάλης ηλικίας, να έχετε παντρευτεί, να έχει τελειώσει όλη η ζωή σας έτσι. Ό,τι έγινε, έγινε στη ζωή σας. Άστε ότι μπορεί κάτι να βρίσκουμε και να διορθώνουμε. Είναι όμως και για τα παιδιά σας, για να βοηθήσετε τα παιδιά σας και τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας. Έτσι, είναι πολλές φορές η ομορφιά. Είτε εις τον άνδρα υπάρχει αυτή η ομορφιά και η γυναίκα κλείνει τα μάτια της, είτε εις την γυναίκα υπάρχει ομορφιά και τότε ο άνδρας κλείνει τα μάτια του. Δηλαδή, κριτήριον έχει την ομορφιά. Και είναι αλήθεια ότι η ομορφιά και στον άνδρα και στην γυναίκα είναι ένα δώρο, είναι ένα χάρισμα του Θεού. Βέβαια, ένα δώρο. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ωραίον. Αργότερα, η αμαρτία έκανε άσχημο τον άνθρωπο. Στις παραστάσεις μας, στις ζωγραφιές μας, στις απεικονίσεις μας, την Παναγία την θέλουμε να είναι ωραία. Αλλά και τον Ιησού Χριστόν τον θέλουμε να είναι ωραίος. Είναι κάτι που τόσες φορές λέγεται και από την Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι καλή εψιλογιώτα, ωραίος, δηλαδή ωραίος με ομορφιά. Αυτός ο εβραϊσμός, ωραίος με ομορφιά. Και αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν. Βέβαια, αν διαβάσουμε το Ασμασμάτων, εκεί θα δούμε ότι και η Θεοτόκος, αλλά προπαντός εκείνος είναι ωραίος. Τον είδαμε, λέει ο Ισαΐας, και δεν είχε κάλος, εκεί στο 53ο κεφάλαιο. Δεν είχε ομορφιά, διότι κακοποιήθηκε από τους σταυρωτάς του.
Εκτύπησαν τον Κύριο, τον έδεραν, τον ράβδισαν, τον σταύρωσαν. Δεν μπορεί κανείς να διατηρεί ύστερα από τέτοια κακοποίηση ομορφιά προσώπου. Αλλά ξαναλέγω ότι η ομορφιά είναι δώρο του Θεού. Όμως δεν πρέπει αυτό το χάρισμα, η ομορφιά, να μεταβάλλεται σε παγίδα για αμαρτία. Δεν πρέπει. Είσαι κοπέλα μου όμορφη, να χαίρεσαι την ομορφιά σου. Πρόσεξε, μη στήσεις παγίδα εις τους άλλους γιατί είσαι όμορφη. Και στο αγόρι αντίστοιχα. Και τα πράγματα οδηγηθούν εις την αμαρτία, γιατί μην ξεχνάμε, η ομορφιά τυφλώνει. Μας αδρανοποιεί όταν δούμε έναν πολύ ωραίον άνθρωπο. Καθόμαστε να τον ευλέπουμε και εκεί παθαίνουμε ένα είδος παραλύσεως της ψυχής. Δηλαδή βλέπει, δεν μπορεί να ενεργήσει τιμωρητικά, επιτιμητικά και ούτω καθεξής. Ενώ θα πρέπει να μην εχμαλωτιστούμε από τη ομορφιά ενός άλλου προσώπου. Αυτό το «μη προσπέσεις επικάλος γυναικός», προσπέσεις αμέσως, δηλαδή το ρήμα προσπίπτω είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό στην ομορφιά μιας γυναικός, θέλει να δείξει ότι μη μείνεις μόνο στο κριτήριο ομορφιά, γιατί θα αστοχήσεις. Δεν σου είπε κανείς η γυναίκα σου να μην είναι όμορφη ή ο άνδρας να μην είναι όμορφος, αλλά να μην μείνεις στο θέμα της ομορφιάς. Ποια λοιπόν μπορεί να είναι τα κριτήρια ενός ευτυχούς και επιτυχημένου γάμου? Πολλές φορές τα έχουμε πει και την περασμένη φορά κάτι είπαμε, αλλά δεν πειράζει αν επαναλαμβάνουμε μερικά πράγματα. Εξάλλου εδώ δεν κάνουμε κάποια διάλεξη, αλλά κάνουμε μάθημα. Πολλές φορές το έχω αυτό τονίσει. Πρώτιστα, μη δει κανείς των γάμων υπό το πρίσμα της ομορφιάς, ότι δηλαδή σε παίρνω γιατί είσαι αγαπώ, γιατί είσαι ωραία, γιατί είσαι ωραίος, αλίμονο. Πρέπει να ενεργοποιηθεί και η διάνοια, η σκέψη, και κατόπιν το συναίσθημα πρέπει, όσο η σκέψη μπορεί να ερευνά, να περιορίζεται το συναίσθημα, έως ότου η σκέψη πει το ναι. Δηλαδή, σε εντυπωσίασε ένα πρόσωπο. Καλά, πολύ ωραίο. Μάλιστα είναι μειονέκτημα να μη σε εντυπωσιάσει όταν πρόκειται για γάμο, να μη σε εντυπωσιάσει το άλλο πρόσωπο. Το θεωρώ, εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί τότε ζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι σύζυγοι, κατά συνθήκη, κατά συμφωνία. Πολύ άσχημο πράγμα. Ψυχρό πράγμα αυτό. Πρέπει να εντυπωσιαστείς. Μάλιστα. Βάλε τώρα στην άκρη τον εντυπωσιασμό σου και άφησε να δουλέψει η σκέψη, η διάνοια. Ρώτησε, μάθε, ψάξε τι άνθρωπος είναι αυτός. Και όταν αντιληφθείς ότι είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο, ξαναλέω, είτε άνδρας είτε γυναίκα, τότε και βεβαιωθείς γι' αυτό και πάρεις την απόφασή σου και τότε η βούλησή σου και αυτή ενεργοποιηθεί, τότε άφησε το συναίσθημά σου ελεύθερο να δείξει αυτή σου την προτίμηση και την αγάπη. Προηγείται λοιπόν το συναίσθημα, αλλά πρέπει κάπου να σταματήσει, να έρθει μετά η σκέψη και η βούληση και μετά να επανέλθουμε στο συναίσθημα. Δεν ξέρω πώς μπορείτε εσείς να τα κρίνετε. Ακόμη, ο πλούτος δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριον γάμου. Το να είναι πλουσία εκείνη ή πλούσιος εκείνος, και αυτό είναι μια ευλογία από το Θεό, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ότι την παίρνω αυτή τη γυναίκα γιατί είναι πλούσια ή παίρνω αυτόν τον γαμπρό γιατί είναι πλούσιος και θα έχω τη δυνατότητα να ζήσω τη ζωή μου, να ζήσω μια μεγάλη ζωή. Αγαπητοί μου, πρώτο κριτήριο είναι αν είναι θέλημα Θεού. Το να προχωρήσω με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι θέλημα Θεού.
ακόμη είναι η υγεία, αν υπάρχει στο άλλο πρόσωπο, η υγεία και η σωματική και η ψυχική. Προσέξτε και αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι μπορεί να είναι ωραίο το πρόσωπο το άλλο, προσέξτε, ισχύει και για τα δύο μέρη, άνδρα και γυναίκα, αλλά όταν μια ζωή είμαι στο γιατρό, τότε φάει ομορφιά. Πώς θα το κάνουμε? Όταν δεν υπάρχει ψυχική υγεία, λέει πολλά αυτό, ε. Θυμάμαι ένας κόντος συμμαθητής μου, ήταν συμμαθητής της αδελφής μου. Αυτός, ο αδελφός του ήταν δικός μου συμμαθητής στο δημοτικό σχολείο. Αυτό το παιδί, θα είμαστε κάτι 20 και κάτι θα είμαστε, αγάπησε μια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήταν κάτι, είχε σπονδυλική στήλη της, τα κόκαλά της, δεν ξέρω. Πάντως ενοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Βούλας, το περιώνυμο νοσοκομείο της Βούλας, στην Αθήνα δηλαδή, που ήταν για ειδικές τέτοιες περιπτώσεις. Την αγάπησε παράφορα. Αναρωτιόμαστε εμείς γύρω, καλά τώρα αυτή είναι πάντα στο κρεβάτι, τι θα γίνει, πώς θα σταθεί δίπλα του? Τίποτα. Του το έλεγαν, εγώ δεν του είχα πει τίποτα, του το έλεγαν. Τίποτα. Ήθελε να την παντρευτεί. Βλέπετε εδώ, τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να ζουν, ελπίζω, δεν έχω μάθει έκτοτε τίποτα. Αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα. Ακόμα θα πρέπει οι ηλικίες να είναι κοντινές. Ηλικίες κοντινές. Δεν μπορεί ο άνδρας πολύ περισσότερο να πάρει κατά 5 και 10 χρόνια μια μεγαλύτερη του. Το να είναι ένας χρόνος ή δύο καμιά φορά συμβαίνει, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά το να είναι κάποια αρκετά χρόνια ο άνδρας μικρότερος από τη γυναίκα, όχι. Αλλά και το να είναι ο άνδρας πολλά χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα, όχι. Πρέπει να είναι κάπου εκεί κοντινές οι ηλικίες. Να κάνω μια παρένθεση που θα μπορούσα να την πω στο τέλος. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει, είναι ο κανόν, αλλά σε όλα αυτά υπάρχει και η εξαίρεση. Μπορεί να ζήσουν δύο άνθρωποι θαυμάσια όταν έχουν αληθινή και γνησία αγάπη. Αλλά εμείς δεν ακολουθούμε την έκτακτη περίπτωση, ακολουθούμε γενικά τι πρέπει να συμβαίνει. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία πνευματική ζωή. Δεν μπορεί ο ένας να είναι αδιάφορος και άθεος και ο άλλος να είναι πνευματικός άνθρωπος. Αύριο η κυρά μου δεν θα σε αφήνει να πηγαίνει στην εκκλησία, ή θα βρίζει την εκκλησία και τους ιερείς και τα λοιπά, και εσύ θα στεναχωριέσαι. Μπορεί να μην είναι βέβαια με τη μεζούρα μετρημένα αυτά τα πράγματα, αλλά να έχει ένα φόβο Θεού και ο ένας και ο άλλος. Να έχουν μια στοιχειώδη πνευματικότητα και ο ένας και ο άλλος. Εκείνο όμως στο οποίο δίδω πολύ σημασία είναι το τέριασμα των χαρακτήρων. Γι' αυτό το τέριασμα των χαρακτήρων, αγαπητοί, δεν μπορεί να έχει το λόγο κανείς τρίτος. Μου λένε πολλές φορές, τι γνώμη έχετε για αυτή την κοπέλα, και λέγω, καλή κοπέλα. Ή αντίστροφα, τι γνώμη έχετε για αυτό το αγόρι, καλό αγόρι. Και μάλιστα κάποιοι εδώ που πρόσφατα παντρεύουν, πάντρεψαν τα παιδιά τους, είναι ένα θέμα που το θέτω αυτό. Τι δηλαδή, το εάν ταιριάζουν δεν είναι δικό μου θέμα να το πω, γιατί δεν το ξέρω. Ακόμη και οι γονείς δεν μπορούν να είναι σε θέση να απαντήσουν ότι αυτοί οι δυο που θα παντρευτούν τα παιδιά τους, ότι είναι, ότι ταιριάζουν. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να το πει εκείνος που είναι μεσάζων, που κάνει το συνοικέσιο. Αγαπητοί μου, απορώ με πόση ευκολία κάνουν οι άνθρωποι ένα συνοικέσιο. Λένε, ξέρεις πηγαίνει στην εκκλησία, ξέρεις κάνει το σταυρό του, ξέρεις δυστεύει. Αυτό, καλά, εντάξει. Αυτό είναι στην κατηγορία του ότι έχει μια πνευματικότητα και ο ένας και ο άλλος. Αλλά το τέριασμα του χαρακτήρος, περπατάω στον δρόμο και βρίσκω μια βίδα. Την έβαλα στην τσέπη μου
Και μάλιστα συγκεκριμένα είχα πάντοτε, ίσως και κάποιοι από εσάς να το έχετε αυτό, άμα βρούμε κάτι στον δρόμο το βάζουμε στην τσέπη μας. Γιατί λέμε θα μας χρειαστεί, μια βίδα θα μας χρειαστεί. Πάμε πιο πέρα και βρίσκουμε ένα παξιμάδι. Παξιμάδι αυτό που μπαίνει στη βίδα, Με έκπληξή μας βλέπουμε ότι η βίδα ταιριάζει με το παξιμάδι. Αυτό είναι να ταιριάζουν οι δύο χαρακτήρες. Πώς μπορείς αυτό να το ξέρεις? Ούτε οι ίδιοι υποψήφοι δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει μια περίοδος που λέγεται αραβών. Όχι ατελεύτητος αραβών, γιατί έχουμε πολλά μειονεκτήματα εκεί, αλλά κάποιος αραβών. Δεν μπορείς μόλις τον βρήκες, την βρήκες να παντρευτείτε αμέσως, χωρίς να ψάξει ένας τον άλλον, ευρέδερφε, να δείτε ότι ταιριάζεται. Θα αφήσετε λίγο καιρό. Λίγο καιρό δεν μπορώ να προσδιορίσω, αλλά όχι σε ένα μήνα να παντρευτούν οι άνθρωποι. Λιγάκι να δει ο ένας τον άλλον, να προσέξει ο ένας τον άλλον. Και τότε προχωρούμε εις τον γάμο. Διότι εκεί λέμε αραβών, δεν είναι ουσιαστικά αραβών. Ο αραβών γίνεται ως ακολουθία, συναπτά με τον γάμο. Είναι κάτι που θα το πούμε ή σήμερα ή την ερχομένη φορά. Γιατί είναι σοβαρό θέμα ο αραβών. Αλλά απλώς θα το λέγαμε, κατακριστικά λέμε ο αραβών, είναι απλώς μια δοκιμασία. Πώς βλέπω τον άλλο? Ταιριάζω, δεν ταιριάζω και ούτω καθεξής. Και τέλος είναι να υπάρχει μια βαθιά αγάπη. Αυτή η αγάπη δεν στηρίζεται στην ομορφιά. Ούτε ένα θέμα, ούτε είναι ένα θέμα ελεημοσύνης. Άντε, τώρα τη λυπάμαι τη γυναίκα μου. Ούτε τη λυπάμαι, ούτε με λυπάτε. Αυτή η βαθιά αγάπη, αγαπητοί μου, είναι κάτι πολύ παραπέρα από μια πρώτη εντύπωση που σας είπα αρχικά. Είναι μια πνευματική αγάπη, μια βαθιά αγάπη. Θα είχα κάποια παραδείγματα να πω πάνω σε αυτό, και θετικά και αρνητικά, αλλά ο χρόνος δεν παίρνει. Ο γάμος είναι μυστήριον. Και ως μυστήριον έτσι πρέπει να οράτε, να βλέπετε ο γάμος. Δηλαδή τι? Ο γάμος να είναι εν κυρίω. Εκείνο το «και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση «και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν». Δύο άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει κάτω από ξεχωριστά κεραμίδια και έχουν πάρει ο καθένας μια αγωγή, το να ταιριάξουν τώρα είναι τόσο εύκολο? Βέβαια όχι. Αν ταιριάξουν όμως, αυτό είναι πολύ βαθύ. Και αυτό το «πιέσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» είναι απόδειξη στο παιδί. Το παιδί δεν είναι ούτε του ανδρός ούτε της γυναικός. Έτσι θα λέγαμε το «εις σάρκα μίαν» ότι είναι ηθικής διαστάσεως. Όχι. Είναι ατελής η περίπτωση. Είναι και οντολογικής διαστάσεως. Πράγματι είναι εις σάρκα μίαν. Πολύ συχνά η Αγία Γραφή αναφέρεται εις την γυναίκα ή στον άνδρα ότι είναι σάρκα σου. Και αυτό είναι οντολογικό. Απόδειξης, σας ξαναλέγω, το παιδί που θα γεννηθεί. Το παιδί που γεννιέται, που έρχεται στον κόσμο, δείχνει αυτήν την ένωση που είναι οντολογική και όχι μόνο φτηνά ηθική. Είναι λοιπόν κάτι πολύ βαθύ. Αν το θέλετε, είναι μυστήριον μυστηρίου. Δηλαδή ανακλά ως μυστήριον, ανακλά ένα άλλο μυστήριον. Και είναι το μυστήριον της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία. Είναι το μεγάλο και το μικρό μυστήριον. Όταν ο Απόστολος λέγει, και το ακούμε στον Απόστολο του γάμου, «εγώ δεν λέγω ότι αυτό είναι μέγα μυστήριο εις Χριστόν και στην Εκκλησία», δεν αναφέρεται εις τον γάμον καθε αυτόν, αλλά αναφέρεται εις τον γάμον Χριστού και Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία ξεπήδησε από την πλευρά του Χριστού, που είναι το σώμα του και το αίμα του, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Όπως η γυναίκα ξεπήδησε από την πλευρά του Αδάμ. Αφού και μόνο βγήκε από την πλευρά του Αδάμ, δείχνει αυτήν την οντολογική διάσταση, ότι η γυναίκα είναι σάρκα του ανδρός.
Αν ότι αποτελούν βέβαια δύο πρόσωπα, δεν έχει σημασία, αλλά ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος. Και ο γάμος τώρα εκφράζει το άλλο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Το μικρό μυστήριο εκφράζει το μεγάλο μυστήριο. Γι' αυτό ένα διαζύγιο προσβάλλει το μυστήριο το μεγάλο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Το προσβάλλει ένα διαζύγιο ή η μοιχεία. Η μοιχεία είναι η, θα λέγαμε, η σφήνα που μπαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και που καταστρέφει ως μυστήριο το γάμο και προπαντός το μεγάλο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας.